Οι πλαστικές σακούλες, αλλά γενικότερα τα πλαστικά, είναι το νούμερο ένα απορρίμματα σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Το πρόβλημα που έχουμε με τα πλαστικά, ακόμα και αν είναι βιοδιασπόμενα, και αυτό είναι καινούριο, είναι ότι ποτέ δεν χάνονται. Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι μπορεί να περάσουν 200-300 χρόνια, αλλά αυτά θα διασπαστούν και θα χαθούν. Αυτό πλέον ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια. Διασπώνται σε μικροπλαστικά, δηλαδή πλαστικά που έχουν το μέγεθος της κορυφής της καρφίτσας. Αυτά τα μικροπλαστικά βρίσκονται παντού. Και οι επιστήμονες τα λένε έτσι με τον πολύ ποιητικό όρο, τα δάκρυα της Γοργόνας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, γιατί έχουν ήδη διαγνωστεί στον ιστό των ψαριών. Έχουν μπει δηλαδή στην τροφική μας αλυσίδα. Και μάλιστα πριν από 2 μήνες διαγνώστηκαν μικροπλαστικά σε ανθρώπινους ιστούς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι το να αφήνουμε όλο αυτό το πλαστικό να μπαίνει στις θάλασσες είναι κακό για τη δημόσια υγεία. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι δεν υπάρχουν έρευνες ακόμα που να τεκμηριώνουν επιδημιολογικές και άλλες που να επιβεβαιώνουν το πώς έχουν μπει τα πλαστικά από τα σκουπίδια της θάλασσας στους ανθρώπινους ιστούς, αλλά γίνονται έρευνες και θα αποδειχτεί αυτό. Κάτι άλλο που βρήκαμε με μια έρευνα που ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί, στην πρώτη που το λέμε γιατί τελειώσαμε χτες την ανάλυση, είναι μια έρευνα πεδίου που έγινε στο πλαίσιο ενός άλλου ευρωπαϊκού προγράμματος, του Marlit CY, που έγινε στην Κύπρο και κάλυψε όλο το νησί. Είδαμε πόσο λανθασμένες προσλήψεις έχει ο κόσμος για τα σκουπίδια της θάλασσας. Ας πούμε, πολλοί πιστεύουν ότι τα σκουπίδια της θάλασσας έρχονται από την ναυτιλία. Άλλοι ότι ευθύνονται ψαράδες. Οι ψαράδες ευθύνονται λιγότερο από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό που κάνουν οι ψαράδες και έχουμε πρόβλημα είναι ότι πετούν τα δίχτυα τους στη θάλασσα. Και αυτό δημιουργεί το φαινόμενο των δίχτυων φάντασμα, όπως λέμε. Δηλαδή υπάρχουν δίχτυα που είναι πλαστικά, έτσι άλλο ένα είδος πλαστικό που δεν είναι σακούλα. Αυτά τα δίχτυα φάντασμα γυρίζουν στη θάλασσα μόνα τους, μαζεύονται, συσσωρεύονται και ψαρεύουν μόνα τους. Και είναι από τις πολύ μεγάλες απειλές για τη θαλάσσια ζωή. Αλλά οι ψαράδες δεν είναι το πιο πολύ, δεν έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη ως προς αυτό. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα είναι συγκεκριμένες περιοχές του Ατλαντικού ωκεανού, όπου όπως σε ένα λιμάνι αφήνουμε πάντα σε μία γωνιά, μαζεύονται τα σκουπίδια. Όσοι είμαστε έτσι από παραλιακές πόλεις το ξέρουμε, λέμε είναι το ξεφούσκωμα του λιμανιού, εκεί καταλήγουν τα σκουπίδια. Έτσι και στους ωκεάνους υπάρχουν οι περιοχές που είναι το ξεφούσκωμα των ωκεανών, που λέγονται γύρος αυτές οι περιοχές, gyros. Και εκεί μαζεύονται όλα τα σκουπίδια των ωκεανών. Είναι τα ρεύματα τέτοια. Σε αυτές λοιπόν τις περιοχές υπάρχει αυτή η τεράστια συσσόρευση σκουπιδιών. Είναι νησιά από πλαστικό. Στη Μεσόγειο δεν έχουμε ακόμα τόσο σοβαρό πρόβλημα, αλλά πρέπει να είμαστε προμηθείς και όχι επιμηθείς. Και πρέπει να είμαστε και ενημερωμένοι, να ξέρουμε ότι ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος. Αλλά τώρα, επειδή ως Κύπροι είμαστε λίγο μαξιμαλιστές και μας κάνουν ιστερίες, είναι σαφώς ασφαλή τα προϊόντα της θάλασσας μας και είναι σαφώς ασφαλείς οι θάλασσες μας. Έχουμε εξάλλου και τις πιο πολλές γαλάζιες σημαίες. Αλλά για όνομα του Θεού, ο καθένας από εμάς ας βάλει το βοτσαλάκι του για να μην κάνουμε και τη Μεσόγειο σούπα πλαστικών.